Πηλέας εκτελεί. Μπάλα πάει προς τα έξω. Το σούτ που γίνεται. Μπάλα απευθείας έξω. Τελικά το φάουλ από το Πηλέα. Πολύ καλή απόκρουση από τον Πρινιωτάκη. Κρατάει το 0 ο Πρινιωτάκης. Κοιτάξτε εδώ που πάει η μπάλα. Μέσα πήγαινε. Ο Ιωάννου για τον Πηλέα πάλι. Θα σεντράρει ο Πηλέας. Κεφαλιά του Ζακ Πάουτ. Κεφαλιά το βγάζει ο Σκουφέτ. Έξω η μπάλα. Τσέποβιτς. Έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Μποκατίνοφ έκανε λάθος. Δεν μπόρεσε στην συνέχεια. Ο Πελέ έδιωξε ο Πηλέας. Με τον Πηλέα να έχει πολλές δυνάμεις. Απέναντι ο Φόλμπρεχτ φεύγει, τον βλέπει τώρα ο Πηλέας και στέλνει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα ο Φόλμπρεχτ, αποκρούει ο Μποζίνια. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυκλοφορία στην ΑΕΚ. Και τώρα ο Πηλέας εκτελέσει, κεφαλιά από τον Τολμές, η μπάλα περνάει εκτός. Παναφέρουν οι φιλοξενούμενοι και τώρα ο Πηλέας. Το γέμισμα, η κεφαλιά στα χέρια. Εκτελέστηκε με δύναμη, η κεφαλιά από τον Ταράσοφς. 1-0 ο Εθνικός. Επιτόπιο άλμα. Και πολύ καλή κεφαλιά στην απέναντι γωνία από τον κεντρικό αμυντικό. Λασαριστά με κομπίνα, Πηλέας το σούτ, έξω! Μαζουρεκ, Πηλέας, χαμηλά, θα ξανακερδίσει. Ο Μέγερ κάνει λάθος, ο Ντούρης χάνει τεράστια ευκαιρία τον Εθνικό. Πηλέας, σέντρα με την μία, δευτεροδοκάριο, Μαζουρεκ θα γυρίσει ευκαιρία, Μέγερ. Πηλέας. Πρόλαβε τον Φαράς, ο Πηλέας είναι στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, δεν μπορεί ο Ιωάννου. Ο Πολυκάρπου. Εκτέλεσε ο Πηλέας, η μπάλα περνάει, ευκαιρία εδώ το σου, την μπάλα έξω. Πηλέας, τελεί με το αριστερό, η κεφαγιά που έγινε, σώζει ο Μόλ. Ντούρης, έρχεται πίσω να πάρει μπάλα για να δώσει τον Ιωάννου, ανεβαίνει ο Πηλέας, Ιωάννου τώρα θα δώσει τον Πηλέα. Κρατάει μπάλα, πάει και για σέντρα και είναι καλή, κεφάλι 3-0 ο Εθνικός, ο Ντούρης 0-3 στο 53, ο Εθνικός σκοράρει για τρίτη φορά. Την πολύ καλή προσπάθεια εδώ του Ιωάννου για τον Πηλέα, συστημένη σέντρα και ο Ντούρης ανενόχλητος κάνει το 0-3. Ο Εθνικός πλέον πάρα πολύ κοντά σε ένα τρίποντο ελπίδας. Και τώρα στον Πηλέα. Κάνει κίνηση ο Ζάκπα, τον βλέπει ο Πηλέας, θα του δώσει την μπάλα. Ζάκπα κρατά ευκαιρία, 0-4. Ο Άμπραχαμ κέρδισε, ανεβαίνει ο Πηλέας, παίρνει μπάλα, η σέντρα στην περιοχή, ο Ντούρης πήγε για το κεφάλι, ο Βοϊτκόφσκι, κόντρες, κουντόμπι, ακτοσούτ. Πηλέας εκτελεί, η μπάλα στην περιοχή και φαγιά που έγινε μεγάλη επέμβαση του Ζισκόφσκι. Ντούρης κρατάει, πάει να βγάλει κάθετη για τον Μάζουρεκ, έγινε η κόντρα, η μπάλα στον Ιωάννου. Πίσω για τον Πηλέα, δοκιμάζει το σούτ ο Πηλέας, δεν ήταν κακό η μπάλα. Εκτελεί ο Πηλέας, η κεφαλιά που έγινε από τον Μάζουρεκ, πάνω στην γραμμή έγινε η απομάκρυση της μπάλας. Εδώ ο Θωμάς Ιωάννου, στην τελευταία του ίσως επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο 78 ο Πηλέας στη σέντρα. Η μπάλα περνάει ο Κουντόμπι αυτό. Σουρ θα μαζέψει ο Ζισκόφσκι. Πηλέας εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Μάριος Ηλία. Μόλι απόκρουση. Και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Και τώρα γίνεται η σέντρα από τον Γάλλο. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Πηλέα. Κώστας Πηλέας. Εκτελεί. Σιρτάπα η μπάλα. Έπεσε στη γωνία του ο Παναγιώτου. Τέλεσε ο Πηλέας. Έγινε η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Βοϊτκόφσκι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Εθνικού στον αγώνα. Με τον Πηλέα να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Το γύρισμα πλασέ έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό Άχνας. Αναφερόμαστε σε θεσμό που ισχύει. Εκτελέστηκε το φάουλ. Το γύρισμα του Άδωνη. 1-0 ο Εθνικός. Και το φάουλ που εκτελεί εδώ ο Ιωάννου. Το γύρισμα του Άδωνη. Έρχεται από πίσω ο Ταράσοφ. Για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κανά από άλλη οπτική γωνία τον γκολ που δίνει προβάδισμα στον Εθνικό. Τέλεσε ο Πηλέας. Ο Ταράσοφ θα κάνει το σουτ πάνω στον Τούμπα. Και αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι της πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου. Και δείχνει αυτό και το πόσο ανταγωνιστικό ήταν φέτος το πρωτάθλημα και η χρονιά. Σέντρα στο μάτς, σέντρα στο τελικό. Καλή διασκέδαση κυρίες και κύριοι.
Πηλέας. Περνάει μπάλα, δοκάρι! Το δοκάρι με τον Πηλέα, μπάλα περνάει από όλους. Γελάρι στο έδαφος. Χτυπάει στο δοκάρι, πήγε να τη βρει εκεί ο Ταράζος πάλι. Και νέα σέντρα με Πηλέα. Και ξανά ο Γιούστε απομακρύνει. Και επιμένει με τον Άδωνη να σουτάρει ο Εθνικός, να βάζει το κεφάλι ο Λάγκ. Πάει να περάσει πάσα για τον Πηλέα και τα καταφέρνει. Γυρίζει ο Πηλέας, περνάει μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Ηλία να τη βρει. Ο Πηλέας εκτελεί η κεφαλιά από τον Τζο και φεύγει μπάλα παράλληλα από την εστία και έξω. Ξανά την φάση. Το κόρνερ του Πηλέα, η κεφαλιά από τον Σόκε, από τον Στεπίνσκι. Γιανγκό. Αυτός προσπαθεί να βρει Πηλέα που έφυγε στην πλάτη του Βα. Ο Πηλέας στο γύρισμα στον Στεπίνσκι, το πλασέ σε ετοιμότητα ο Γιωβάνοβιτς. Ήταν ωραίο το γύρισμα του Πηλέα. Ο Πηλέας στο διώξιμο τρέχει, ο Κακόριν γίνεται λάθος και ο Κακόριν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Πέιπερς έχω την εντύπωση. Αυτό το τυφλό, αν μη τι άλλο, διώξιμο του Πηλέα. Δείτε εδώ τι κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα. Γκομής. Πηλέας με χώρο. Την μπάλα πάει στον Στεπίνσκι που κάνει το πλασέ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Κάνουμε τη φάση εδώ τώρα για τον Αρή. Με τον Πηλέα, ο οποίος κάνει την σέντρα και φαγιά του Κακόριν έξω. Πηλέας, σέντρα, πάει ο Κακόριν να μπει στην φάση, το γύρισμα του Σπόγιαρης, ένα σούτ δοκάρι από τον Γκομής. Να πάει για την σέντρα και θα την κάνει, δεύτερο δοκάρι, η κεφαγιά Σισκόφσκι και βάλει σε κόρνερ. Στην σέντρα του Πηλέα, στο δεύτερο δοκάρι ο Στρούνσκι, εδώ ελεύθερος ήταν και πάλι ο Πηλέα. Εκτελεί. Στεπίνσκι έξω. Ανεβαίνει ο Πηλέας. Η σέντρα είναι καλή ευκαιρία. Ούτε ο Κακόριν. Μαγιαμπέλα, νέα ευκαιρία. Κατάει μπάλα, γεμίζει ψάχνοντας τον Πηλέα. Κατεβάζει στην περιοχή το γύρισμα αυτόν τον γκολ. Αλλά υπόδειξη offside από τον βοηθό. Ακυρώνεται τον γκολ. Είχαμε ουσιαστικά την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από τον Κατσικά. Τον γκολ θα μετρήσει κανονικά. Τον γκολ θα μετρήσει κανονικά. Μπαγιά ήρθε τον γκολ και από δικό του πολύ ωραίο κατέβασμα στην περιοχή. Είδαμε και την γραμμή. Διαγώνια πάσα δεξιά στο Μαγιαμπέλα. Γίνεται η σέντρα πίσω. Ο Πηλέας έτοιμος για μια νέα σέντρα στην περιοχή. Χαμηλά θα διώξει ο Κανέ. Γίνεται ένα σούτ. Εξαιρετικό γκολ. Στο μαρκάρισμα ο Στεπίνσκι. Ο Κορέα υπό την πίεση έκανε λάθος. Και ο Άρης τώρα έχει ευκαιρία με τον Μάριο Στεπίνσκι να κάνει το σούτ. Κόντρα η μπάλα. Κάνε κίνηση ο Στεπίνσκι ανάμεσα σε δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ανόρθωσης. Σούτ από τον Σπόλιαριτς. Γιαμπλόνσκι. Πηλέας. Παλιά στην περιοχή της ανόρθωσης. Κεφαλιά από τον Στεπίνσκι. Ανεβαίνει ο Πηλέας. Ο Μπέξον έφτασε έξω από την περιοχή. Έκανε το σούτ και στείλε την μπάλα όμως. Παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην άμυνα οι δύο προπονητές. Πάμε να δούμε όμως πρώτα ξανά μια φάση που αναβγεί για την Πάφο. Ο Ζάιρο βρέθηκε στο έδαφος. Είναι και τον Γιακό στον Χρυσοβαλάντη Θεούλη. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη σύγκρουση ανάμεσα στον Πηλέα και τον Ζάιρο. Κώστα τον Πηλέα. Νέα παλιά στην περιοχή. Πέρασε μπάλα και ο Μπρόνσον θα χάσει. Εκτελεί ο Πηλέα στο κόρνερ. Μπάλα πάει μακριά στο δεύτερο δοκάρι. Σούτα τον Κακόριν. Η κεφαλιά και τον γκολ από τον Σόκε. 1-0 ο Άρης. Πρώτα ο Πηλέας σημαδεύει σωστά. Ο Κακόριν είναι εντελώς μόνος. Κερδίζει την κεφαλιά ο Σόκε από κανονική θέση. Κάνει... Έπεσε στο έδαφος. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα. Δεν έχει ο Κακόριν. Ο Πηλέας δοκιμάζει το σούτ του. Στο 73ο λεπτό. Η σέντρα του. Το γύρισμα προς το μέρος του. Κακόριν σηκώνουν τα χέρια ζητώντας κάτι εκεί παίκτες του Άρη. Πηλέας, πολύ ωραία θα βρει τον Σπόλιαρη στην περιοχή. Ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ, θα το κάνει πάνω από την εστία.